Κουράστηκα τρομερά σήμερα. Πήγα να πληρώσω το λογαριασμό του, δεν το πλήρωσα. Το ήξερε για να πληρώσει, πρέπει να περιμένει σουρά. Α, το ήξερε. Το ήξερε. Έσχος. Σου είπα για αυτού που μένουν δίπλα. Στόπα, δεν πειράζει, θα ξαναπώ, δεν ξεθυμάνω. Τρομερά δεύτερη. Μπα κλάσ του κερατά, παίρνει μου. Αχ, μα τι είναι αυτό ο θόρυβος, από τον διάβολο μου έρχεται. Θα σε πάρω να σου πω. Τιμώ! 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 Τιμώ μου! Τιμώ! Τιμώ! Τιμώ μου! Είχα τόσο ανάγκη να σε δω. Να είμαι μέσα. Μα όχι, δεν είναι, γιατί. Αχ, Τιμώ μου! Τιμώ μου, να σε αγαπώ. Ω, κατακρίζα! Άραξε! Τίμω μου, μόνο εσένα αγαπάω. Πρώτα απ' όλα, γιατί τα έχεις με την Ανά? Δεν τα έχω με την Ανά. Αλλά η Ανά, όπως είναι φυσικό, θα πάρει το μέρος του αδερφού της. Με το Βαγγελάκι, τα έχεις. Γιατί ρε, μανάρι μου, εσείς τη βγάζατε μια χαρά. Φάνε αυτές οι ευτυχίες που ήξερες. Με το που κλείσαμε το δεύτερο χρόνο, ο Βαγγέλης ξαφνικά άλλαξε. Έχει γκόμενα, Τίμω μου. Λάρα, έχει γκόμενα, εσύ που το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Το νιώθω, το αισθάνομαι. Έχει γίνει ψυχρός, απόμακρος, φευγάτος. Πάνε τα φιλιά, πάνε οι αγκαλιές, πάνε τα χάδια. Όλο στην τηλεόραση κάθεται. Εσύ τι κάνεις? Τι να κάνω. Κάθομαι κι εγώ δίπλα του και κάνω ότι παρακολουθώ. Ραβλίτα, γιατί δεν το ρωτάς, θα έχεις, γιατί πρόβλημα έχει? Πώς θα το ρωτήσω, αφού δεν μιλάμε. Μόνο ένα «πότε θα φάμε» μου πετάει. Αν το θερμοσύμφωνο έχει ζεστό νερό. Με βαρέθηκε, Τιμώ μου. Βαρέθηκε τη σχέση μας. Άραξε, ρε παιδάκι μου, άραξε, σε παρακαλώ. Άραξε να μελετήσουμε όλες τις συνισταμένες του θέματος. Να δούμε το πράγμα σφαιρικά. Ρίμεν. What about sex? Ποιος ήρθε? Ο Γαλατάς. Από σεξ, παιδί μου, πώς πάτε? Κάτι πάει να γίνει, αλλά δεν υπάρχει πόθος. Δεν υπάρχει πάθος. Στην αρχή δεν προλαβαίναμε να φτάσουμε στο κρεβάτι μας. Το κάναμε στο πάτωμα. Τι? Θες να πεις ότι τώρα πια δεν το κάνετε στο πάτωμα? Όχι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι δυνατόν? Δηλαδή τώρα αυτός έχει ερωμένη? Και τι μας νοιάζει εμάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος? Ας βγάλουν τα μάτια τους. Λες να βγάζουν τα μάτια τους? Άκουσε, Χρύσα. Ναι. Το θέμα είναι ότι εσύ πρέπει να δράσεις διαγερτικά. Ναι. Να το διεγείρεις. Ναι. Να το σηκώσεις τη διάθεση, ρε παιδί μου. Πώς το λένε? Ναι. Είστε 2 χρόνια μαζί? Ναι. Περάστε καλά? Ναι. Τώρα η σχέση σας παραμένει στάσιμη. Ακριβώς στάσιμη. Εγώ θέλω να του πω, έλα εδώ, ρε Βαγγέλη. Δεν πρέπει η σχέση μας να εξελιχθεί. Γιατί δεν παντρευόμαστε? Πώς να του πω έτσι, κρύος που είναι? Ζέστανε τον πρώτα, ρε παιδάκι μου. Κομπλάρες, επειδή αυτός είναι κρύος. Ρε εσύ, πάρε μια πρωτοβουλία. Πρόσεξε τον από τα χέρια και πες του. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Το καταλαβαίνεις ότι το κορμί μου καίγεται μόνο για το άγγιγμά σου. Ναι. Καλό. Ναι. Φίλαμε. Ναι. Φίλαμε. Ναι. Φίλαμε. Ναι. Φράξε την αγάπη μας με ένα τέλειο φιλί. Καημένη Νανά. Βάνα. Βάνα. Βάνα, γύρισα. Α, εδώ είσαι. Γύρισα πιο νωρίς σήμερα, γιατί στη μία άρχισε η απεργία των δικηγόρων και... Τι σου... Παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου, γιατί κόλλησες πάνω στον τοίχο? Της λέει το κορμί του καίγεται μόνο για το άγγιγμά της. Ποιος το λέει? Πάλι με αυτούς τους σκάφους, ασχολείσαι.
Α, κοίταξε, Βάνα, θα θυμώσω. Δεν είναι η θέση μας τώρα να... Δεν φιλάνε. Θα φιλιούνται ή θα... Ο Θεέ μου, είναι φρικτό! Βεβαίως είναι φρικτό. Είναι φρικτό και κατηνίστικο, αν μου επιτρέπεις, να κρυφακούσα από τη μεσοτυχία τι λέει αυτό το φρικτό στη γυναίκα του που είναι δυο φορές φρικτό. Μα δεν τα λέει στη γυναίκα του. Έχει ερωμένη. Την είδε, την είδα που την έβαζε μέσα και λοιπόν όταν έφυγε νανά. Αφενός, ό,τι θέλεις βλέπεις, αφετέρου και έτσι να είναι τι μας νοιάζει εμάς. Πόρτα, φεύγουν. Βάνα, Βάνα, έλα εδώ. Βάνα, μην γίνεσαι μικροπρεπής. Λες όλα να πάνε καλά. Δεν βρε Χαζούλη, πώς κάνεις έτσι. Θα βάλω εγώ την Ανά να μιλήσει στον αδερφό της. Τελικά εσύ είσαι ο άντρας της ζωής μου. Μωρό μου. Πάμε να σε κερδίσω τώρα ένα καφέ. Λεπτά έχεις. Ναι. Άντε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Βάνα, έως εδώ. Δεν θα ανακατευτούμε εμείς άλλα τώρα με τους παρακατιανούς. Μα δεν έχουμε την κερατώνη. Σιγά την προσωπικότητα που θα τη λυπηθούμε κιόλας. Δεν τη συμβαίνει και τίποτα τραγικό. Βρήκε ο άντρας μια μικρή, θα τη λιμπουρδίσει λίγο, μετά θα του περάσει και θα την αφήσει. Οι περισσότεροι σύζυγοι έχουν αυτές τις περιπετιούλες. Μην κοιτάς μερικοί που είναι διαμάντια. Τουλάχιστον να το ξέρει και η Νανά να κάνει κι αυτή καμιά περιπετιούλα πίσω από την πλάτη.